Σοφοκλέους, Ιδίπους Τύρανος, στίχος 1319. Οι δύο βοσκοί έχουν αποσαφηνίσει τα σκοτεινά σημεία στο παρελθόν του Ιδίποδος, που μόνον εκείνοι γνώριζαν. Ο Ιδίπος μαθαίνει πλέον την αλήθεια και εισέρχεται στο ανάκτορο, όπου βρίσκει απαγχωνισμένη, νεκρή, την Ιωκάστη, μέσα στον ηφικό της θάλαμο. Αφαιρεί τις περώνες από το ένδυμά της και τρυπά τα μάτια του. Δεν θέλει να βλέπει πια. Όλα αυτά δεν τα βλέπει ο θεατής, δεν παριστάνονται στη σκηνή, αλλά τα διηγείται ο εξάγγελος που έρχεται από το εσωτερικό του σπίτι του ανακτόρου έξω, γι' αυτό και λέγεται εξάγγελος. Εκείνος όταν βγαίνει λέει, όλα τα κακά που κρύβει η στέγη αυτού του παλατιού δεν θα μπορούσαν να τα ξεπλύνουν ούτε ο Ίστρος ούτε ο Φάσης. Είπαμε για τον Ίστρο ότι είναι ο ποταμός ο Δούναβης, που σήμερα ονομάζεται Δούναβης, αλλά δεν σας είχα πει για τον Φάση. Ο Φάσης λοιπόν είναι ποταμός της Κολχίδας. Θέλω να το δείξουμε. Ο Δούναβης είναι εδώ, στον Εύξηνο Πόντο. Ο Δούναβης είναι εδώ, εκβάλλει στα σύνορα Πολωνίας, σημερινής, όχι Πολωνίας, συγγνώμη, Ρουμανίας και Ουκρανίας. Και ο Φάσης είναι εδώ στην άκρη, έρχεται εδώ, στην πόλη Πότη βγαίνει. Στα ανατολικά του Ευξήνου Πόντου, στην χώρα της Γεωργίας είναι, σημερινή. Ο Φάσης λοιπόν ποταμός ήταν ο ποταμός της Κολχίδος. Πηγάζει από τα όρη του Καυκάσου, στην αρχή διαρρέει ένα μέρος της Αρμενίας και κατόπιν την Κολχίδα τροφοδοτούμενος από πολλούς χυμάρους. Εκβάλλει στον Εύξηνο Πόντο, στην πόλη Πότη της Γεωργίας, ναι το είπα. Είναι ο ποταμός Ρέων των Βυζαντινών, από το ρήμα Ρέο. Τον έλεγαν έτσι επειδή ήταν πάρα πολύ ορμητικός. Σήμερα ονομάζεται Ριών, δηλαδή έχει το όνομα το Βυζαντινό για την... αλλά αυτό προέρχεται από το Βυζαντινό, είπα. Θεωρείται το σύνορο της Ευρώπης και της Ασίας. Να πούμε κάτι, ότι όλα αυτά τα μέρη στον Εύξηνο Πόντο είναι ελληνικά. Ελληνικά από την αρχαιότητα, δηλαδή οι Έλληνες πήγαν εκεί από την απότατη αρχαιότητα. Αυτό που σήμερα ονομάζουν Κρυμαία, οι Έλληνες το ονομάζαν Ταυρίδα. Και έχουμε την ιστορία της Ιφηγένειας εν Ταύρης κλπ. Έχουμε εκεί την Κολχίδα, έχουμε τις συμπληγάδες πέτρες που ονομάζονταν και Κιάνεε στην ίδια περιοχή. Η θάλασσα του Αζόφ, αυτό που σήμερα ονομάζεται θάλασσα του Αζόφ, οι αργοναύτες το ονόμαζαν Μεώτιδα Λίμνη. Ή έχουμε τη Λευκή Νήσο στον Εύξηνο Πόντο που ονομάζεται επίσης και Φιδονήσι και Νήσος του Αχιλλέως. Σήμερα η περιοχή... Γιατί το Αχιλλέως? Γιατί εκεί πήγε ο Αχιλλέας μετά το θάνατό του. Ήταν, πώς να το πούμε, κάτι σαν... Ετάφη εκεί, ναι, ναι. Ο τάφος του Αχιλλέως είναι εκεί στην Τροάδα. Μήπως έλεγαν ότι πήγε ο Αχιλλέας, πώς να το πούμε, σαν να κατοικεί εκεί, σαν να ήταν ένα είδος παραδείσου για την ελληνική, τον ελληνική μυθολογία. Σήμερα η περιοχή ονομάζεται Μαύρη Θάλασσα. Η θάλασσα αυτή, ο Εύξηνος Πόντος, ονομάζεται Μαύρη Θάλασσα και όλες οι χώρες έχουν πάρει αυτή τη μετάφραση αυτής της φράσεως στα ελληνικά. Όμως οι Έλληνες ονόμαζαν τη θάλασσα αυτή Εύξηνο Πόντο. Και μάλιστα λέει ονομάστηκε Εύξηνος από αρχαιοτά των ετών όταν ο Ηρακλής έδιωξε όλους τους ληστές, γιατί η πειρατεία ήταν αυτή που απέτρεπε το εμπόριο και την κατοίκηση, την απίκηση στην περιοχή. Βασικά όλες οι πόλεις γύρω από τον Εύξηνο Πόντο είναι ελληνικές. Και στη σημερινή Βουλγαρία και στη σημερινή Ρωσία και στη σημερινή Τουρκία, όλες αυτές τα παράλια ήταν χτισμένα από τους Έλληνες. Για πες. Όσον αφορά την πειρατεία, βλέπουμε ότι αργότερα και οι Ρωμαίοι κατέβαλαν προσπάθειες να σταματήσουν την πειρατεία στην Μεσόγειο. Μάλιστα. Γιατί όταν κάτι δεν αστυνομεύεται, αναπτύσσονται διάφορες... Παρασιτικές εγκληματικές οργανώσεις, τους λέγαμε πειρατές. Για τον Μίνωα έλεγαν ότι έγινε θαλασσοκράτορος όταν έπαψε όλους τους πειρατές. Μία περίπτωση έχουμε, εξαίρεση, όπου οι Άγγλοι τιμούνε τους πειρατές, γιατί
γιατί ήθελαν να επιτίθενται, να χτυπούνε τους Ισπανούς, αλλά να μην φαίνονται οι ίδιοι. Γι' αυτό και τον μεγάλο πειρατή, και από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η λατρεία των πειρατών με τις σημαίες τις πειρατικές και όλα αυτά, είναι από τους Άγγλους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον πειρατή αυτόν, τον οποίο τον κάνανε σερ στο τέλος, γιατί τους έκανε τη δουλειά τους. Πάντως οι Έλληνες ήρωες, όπως βλέπουμε εδώ με τον Ηρακλή ότι διώχνει τους ληστές, τους πειρατές, οι Έλληνες ήρωες όπως ο Θησέας που σκοτώνει όλους τους, τους πειρατές, όλους τους ληστές γύρω, κάνει άθλους δηλαδή, οι Έλληνες είναι πολιτισμένοι, φέρουν τον πολιτισμό δηλαδή σε μια χώρα. Εξευγενισμό. Γενικά οι επικείες των Ελλήνων που απήκησαν όλη την Μεσόγειο και όλες τις γύρω περιοχές, διακρίνονται για την διαχρονικότητά τους και για την ευεργεσία που, που πρόσφεραν στους λαούς με τους οποίους γειτόνευαν. Γιατί οι Έλληνες έφτιαχναν τέλειες πόλεις, ολοκληρωμένες δηλαδή, σε αντίθεση με τις πόλεις που έφτιαχναν οι βάρβαροι, οι οποίες δεν ήταν πραγματική πόλη, δεν είχε δηλαδή όλα τα στοιχεία αυτά του πολιτισμού ώστε να εξελιχθεί και να, και να ακμάσει. Γι' αυτό και δεν έμεναν διαχρονικές, ούτε η φήμη τους. Και έφτιαχναν και πόλεις οι οποίες ήταν προσανατολισμένες έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο από τους ανέμους, να περνούν οι άνεμοι μέσα από την πόλη, με τη ρημοτομία δηλαδή. Μια τέλεια πόλη έχει όλα αυτά τα στοιχεία και όλα τα πολιτιστικά στοιχεία ώστε να φέρει, να φέρει πρόοδο και στην ίδια και στους γείτονες. Γι' αυτό και θα παραμείνει, πώς να το πω, θα είναι διαχρονική η πορεία της. Ιδάλλως θα καταστραφεί γρήγορα και κανείς δεν θα τη θυμάται. Έφτιαχναν εμπόρια σε διάφορα μέρη, πόλεις μικρές, οι οποίες μεγάλωναν ανάλογα με την εποχή, ναι. Οι πόλεις που κατασκεύαζαν οι βάρβαροι, είπαμε ότι δεν ήταν πόλεις, τι ήταν στην πραγματικότητα. Ήτανε, λέει, το παλάτι του βασιλιά, το οποίο ήταν τυχισμένο, ήταν πλήρως προστατευμένο. Δεν είναι κάστρο στο μεσαίο. Ναι. Και γίνεται κάστρο, ο βασιλιάς μένει εκεί. Θέουδο. Και τι γίνεται. Μας λένε ότι είναι τα κάστρα των βασιλιάδων είναι όταν ερχόταν οι ξένοι να χτυπήσουν τον βασιλιά αυτό και τι γινόταν στην πραγματικότητα. Ο βασιλιάς κλεινόταν στο κάστρο και ο εισβάλλον στρατός σκότωνε τους αγρότες. Τους ρήμαζε, τους έπαιρνε τα πράγματα, κυρίως τους λέει... Έτσι γινόταν ο πόλεμος. Ο ένας σκότωνε τους αγρότες του αλλού. Για να τον εκδικηθεί. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν πολύ τυχερός όταν είχα πάει στο Στρασβούργο, όπου εκεί πήγαμε, είχε ένα πύργο. Και αν μπείτε μέσα σε πύργο θα δείτε ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο πληθυσμό. Είναι πάρα πολύ στενά εκεί. Η οικογένεια και οι υπότες, οι φύλακες οι οποίοι θα τον υποστηρίξουν. Θυμήσου πως είναι το κάστρο στην Άξο. Το ένα σπίτι είναι πάνω στο άλλο. Γι' αυτό κάνουν αυτά τα πάνω από τα δρομάκια που κάνουν δωμάτια πάνω το δρόμο. Να πούμε όμως, να γυρίσουμε στο θέμα μας, να πούμε ότι παρόλο που ο Εύξηνος Πόντος, η ονομασία Εύξηνος Πόντος είναι σε όλα τα ελληνικά κείμενα αναφέρεται, είναι η ελληνική... η ελληνική ονομασία για τη θάλασσα αυτή, να πούμε ότι αυτό που λένε Μέλλας Πόντος στηρίζεται σε ελληνικό κείμενο στον Απολλώνιο το Ρόδιο στα αργοναυτικά του. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος έζησε τον 3ο αιώνα π.Χ. Στα αργοναυτικά του λοιπόν στο στίχο 922 αναφέρεται η φράση «Μέλανος διαβένθεα πόντου». Βένθεα είναι τα βάθη. Στα βάθη λοιπόν του Μέλανος Πόντου. Και ίσως να προέρχεται η σύγχρονη ονομασία, δηλαδή η Μαύρη Θάλασσα, να προέρχεται από αυτό το, από αυτό το, την, μάλιστα, αυτό το στίχο. Προέλευση. Πάντως η ευεργεσία που προσέφεραν οι ήρωες είναι αυτό που τους καθιστά ήρωες, γιατί για να λέμε σήμερα, λέμε πολλές φορές χρησιμοποιούμε σήμερα λέξεις, οι οποίες δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν. Δεν μπορεί να είναι ήρωας κάποιος ο οποίος δεν έχει προσφέρει ευεργεσία στην ανθρωπότητα. Είναι υπερβολή να ονομάσει κάποιον ήρωα αν δεν είναι. Και σκεφτείτε πως έλεγες για τον Θησέα, ο οποίος καθάρισε την Αττική από τους ληστές και τα παρασιτικά δηλαδή στοιχεία της περιοχής, ο Ηρακλής τον Εύξηνο Πόντο και ο Αλέξανδρος ευεργέτησε όλους τους λαούς τους οποίους κατέκτησε, διότι τους μετέφερε την ελληνική παιδεία και αφαίρεσε όλα τα τυραννικά καθεστώτα, τα οποία έκαναν αυτό που έλεγες πριν, εκμεταλλεύονταν τους ανθρώπους
πώς να το πω, κρατώντας τους στάσιμους πολιτισμικά και ουσιαστικά τους έκαναν να ζουν μια κατώτερη των... Τη ζωή, ανθρώπινη ζωή. Που τους κατέβαζε στο βαρβαρικό επίπεδο, τους κρατούσε στο βαρβαρικό επίπεδο. Να μην ξεχάσουμε και το μύθο του Διόνυσου με τους πειρατές. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία σκέψη. Ναι. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει, δεν είναι μόνο ο Απολλώνιος ο Ρόδιος στα αργοναυτικά, υπάρχει και σχόλια, βιβλίο, σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο. Αυτός λέει, ο σχολιαστής λέει, είναι αρχαίος σχολιαστής, λέει Μέλλας Πόντος ονομάστηκε από τον Μέλλανα, τον γιο του Φρίξου, ο οποίος έπεσε μέσα στο ποτάμι αυτό. Ο Φρίξος είναι εκείνος με την Έλλη, που με το χρυσόμαλο κριάρι που πέταξαν από πάνω και η Έλλη λέει δεν μπόρεσε να αντέξει και έπεσε στον πόντο των επαναγεννήσεων, στον Ελίσποντο, ή από κάποιον ποταμό Μέλλανα που ρέει εκεί, που ονομαζόταν, που κατέληγε δηλαδή στον Μέλλανα πόντο. Λοιπόν, να πάμε στο κείμενο. Α, και συγγνώμη, και τέλος για τον Οδυσσέα που... γλίτωσε την Ιθάκη από τους μνηστήρες. Το ίδιο μοτίβο είναι. Δηλαδή, προσφέρει ο ήρωας ευεργεσία, αφαιρώντας όλα αυτά τα στοιχεία που εμποδίζουν την εξέλιξη, την πρόοδο μιας κοινωνίας. Λοιπόν, μίλησε ο Ιδίπους, μαύρο σύννεφο λέει, που έπεσε λέει, και πλώθηκε στα μάτια μου, τα χτυπήματα των κεντριών, πώς να το πούμε, κέντρισε τα μάτια του με τις περώνες της Ιωγάστης και πονούν τα μάτια του αυτά. Και μιλά τώρα ο χορός, από το στίχο, όπως είπαμε, στίχο 1319, μιλά ο χορός. Δεν είναι βέβαια καθόλου παράξενο μέσα στα τόσα πάθη διπλή να έχεις τη λύπη, διπλό μαρτύριο να υποφέρεις. Το διπλό μαρτύριο είναι ένα ότι αποκαλύφθηκε όλη αυτή η ιστορία και τυφλώθηκε, και το άλλο μαρτύριο είναι ότι έχει χάσει την Ιωκάστη του. «Αχ φίλε μου», λέει ο Ιδίπους, προσέξτε, ονομάζει φίλο, Ιώ φίλος, αλίμονο θα πει Ιώ. Να πω κάτι. Υπάρχουν πολλές εκφράσεις που σημαίνουν αυτό το αλίμονο. Είναι αυτό το ιό, είναι το ίμι με όμικρον γιώτα, το ιό, γιώτα ωμέγα, γίνεται και ιού, γιώτα όμικρον ύψιλον. Είναι το που κάπου εμφανίστηκε, αλφα γιώτα, αλφα γιώτα, και είναι και το φεφ, φι, έψιλον, ύψιλον. Όλες αυτές οι εκφράσεις σημαίνουν αλίμονο. Και ήθελα εδώ να τονίσω ότι ο Ιδίπους αποκαλεί τον κορυφαίο του χορού ή κάποιον από το χορό που μιλά, τον αποκαλεί φίλε μου. Δηλαδή πάντοτε υπήρξε ευεργετικός βασιλιάς για τον λαό του ο Ιδίπους, όπως φαίνεται δηλαδή μέσα από το κείμενο. Ήθελε το καλό του λαού του. «Στέκεις ακόμα πιστός σύντροφός μου», λέει. «Αφού ακόμη αντέχεις εμένα τον τυφλό να φροντίζεις». Η φράση είναι «υπομένεις με τον τυφλόν κυδεύων». Κυδεύω σημαίνει «επιμελούμε την ως», συντάσσεται δηλαδή με γενική, και από την λέξη αυτή προέρχεται ο κυδεμόν, που είναι αυτός που φροντίζει για τον ανήλικο ακόμη, και η κηδεία. Η κηδεία δηλαδή στην πραγματικότητα σημαίνει φροντίδα, φροντίδα για τον νεκρό, αυτό σημαίνει. Αλίμονο λέει, φεφ λέει εδώ. «Γιατί αν και δεν βλέπω, δεν λαθεύω, μα σε νιώθω καλά, τη φωνή σου καθαρά ξεχωρίζω», λέει ο Ιδίπους. Απαντά τώρα ο χορός. «Ω δεινά δράσας», του λέει, εσύ, γιατί το μεταφράζει άθλιε και δεν μ' αρέσει. «Δεινά δράσας, εσύ που έκανες φοβερά πράγματα. Το πώς τόλμησες έτσι να σβήσεις το φως των ματιών σου». Η φράση είναι «πώς έτλεις τι αυτά σας όψεις μαράνε». Να μαράνεις το φως. Μ' αρέσει πολύ η λέξη. Δεν είναι να αποξηράνεις δηλαδή το φως των ματιών σου. Ποιος Θεός σε έσβρωξε? Και απαντά ο Ιδίπους, ο Απόλλων ήταν, ο Απόλλων φίλη μου. Να κάνω εδώ μια παρένθεση που με έριξε λέει, σε αυτά τα φρικτά μου πάθη. Να κάνω μια παρένθεση. Δεν ευθύνεται ο Απόλλων. Ο Ιδίπους ευθύνεται γιατί δεν έλυσε σωστά τον χρησμό του Απόλλωνος. Ο Απόλλων είπε θα παντρευτεί τη μητέρα, θα σκοτώσει τον πατέρα. Δεν κατάλαβε ο Ιδίπους για ποιον πατέρα επρόκειτο. Νόμισε, επειδή θεωρούσε
γονείς του, τον Πόλυβο και την Μερόπη. Αυτό που προβλεπόταν στην αρχαιότητα είναι ο άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει ένα τέτοιο είδους χρησμό να ζητήσει μετά την βοήθεια του Θεού για το πώς μπορεί να εξηλειωθεί από αυτό, από τη μοίρα του. Mm. Και θα του έθετε τις κατάλληλες θυσίες και τις κατάλληλες τελετές με τις οποίες θα μπορούσε να σωθεί. Ο Ειδίπος προτίμησε μόνος του να προσπαθήσει να αποφύγει αυτή τη μοίρα. Αυτό ήταν το λάθος του Ειδίποδος. Δηλαδή υπήρχε η διαδικασία αυτή που ήταν, πώς να το πω, που ακολουθούσαν. Γιατί το αναφέρει αυτό ο Σωκράτης στον Φέδρο όταν μιλάει για τις τελετές. Τι ρόλο έπαιζαν οι τελετές. Και ένας από τους ρόλους που έπαιζαν ήταν να σωθεί κάποιος από την κακή μοίρα που το έφερνε είτε η οικογένειά του είτε κάτι που έκανε στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ο Ηρακλής πήρε το χρησμό να κάνει τους άθλους του για να εξηλειωθεί από αυτό που είχε κάνει. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρησιμοποίησε τη διαλεκτική για να, δίνει την ορθότητα των σκέψεών του που αφορούσαν αυτό το χρησμό. Σωστά. Υπήρχε ένα ζήτημα με εκείνον τον μεθυσμένο, ο οποίος τον έστειλε στους Δελφούς. Ναι, για να ζητήσει το χρησμό του Απόλλωνος. Εκείνη η ιστορία μάλλον ξεχάστηκε από τον Ειδίποδο. Δεν έλαβε υπόψη του. Και πώς το σκέφτηκα, ότι εκείνη η ιστορία υπόθηκε παρήνο, δηλαδή πάνω στο μεθύσι. Αυτός μέθησε και του το είπε. Το λέει στο στίχο 780 του ίδιου του κειμένου. Και πώς το σκέφτηκα. Λέω, ο Διόνυσος είναι αυτός που τον στέλνει στον Απόλλωνα. Ο Σταύρος το είπε αυτό. Ο Σταύρος το είπε. Α, με βοήθησε να το σκεφτώ. Μπράβο, Σταύρε. Ήτανε πάρα πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Ότι ο Διόνυσος τον στέλνει στον Απόλλωνα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή της μέθης δηλαδή. Αποκαλύπτεται η αλήθεια. Νομίζω ότι του λείπει η ευσέβεια και η διαλεκτική. Αυτά τα δύο όμως πάνε μαζί. Μάλιστα. Δεν είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Γιατί μέσα από τη διαλεκτική αντιλαμβάνεσαι το ρόλο που παίζουν οι θεοί στον κόσμο και τη σχέση που θα πρέπει να έχεις μαζί τους. Μάλιστα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι άδικο αυτό που λέει ότι ο Απόλλων με έριξε στα φρικτά μου πάθη. Όπως πολλές φορές συναντούμε στις τραγωδίες τους ήρωες να έχουν τέτοιες γνώμες. Με τα ίδια τα χέρια μου χτύπησα ο άθλιος εγώ αυτά τα μάτια και όχι άλλος κανένας. Γιατί τι ωφελούσε να βλέπω σαν θωρώντας τριγύρω δεν θα ήταν κάτι ευχάριστο να δω. Λέει ο χορός, έτσι είναι αυτά, όπως τα λες. Ξανά ο Ειδίπος, τι μου μένει λοιπόν να δω ή να αγαπήσω ή ποιο λόγο να ακούσω μπορώ ευχάριστα φίλοι μου. Να πούμε ότι είναι τερία πάλι αυτά, ο νόμος των τριών. Τι δίτα εμεί βλεπτών, στερκτών και προσίγωρων. Τρία. Διώξτε με όσο μπορείτε πιο γρήγορα φίλοι μου από τούτη τη χώρα, εμένα τον πιο μεγάλο όλεθρο. Τον τρισκατάρατο, τον μισημένο από τους θεούς, πιο πολύ μέσα σε όλους τους νητούς. Πάλι τρία. Λέει, τον όλεθρον μέγαν, το ένα, τον καταρατότατον το δύο και τον εχθρότατον θεής. Αυτό από τους βρωτούς, τον πιο βρωτών λέει. Τον πιο έχθιστο από τους βρωτούς τους θεούς. Ο χορός. Δύστυχη από το μυαλό σου εξίσου και από την τύχη σου τόσο θα ήθελα, πόσο θα ήθελα να μην σε γνώριζα ποτέ. Είναι δύο. Λέει του νου της τε συμφοράς. Και από το μυαλό σου και από τη συμφορά σου λέει δεν θα ήθελα να σε γνωρίζω. Να μην σε είχα γνωρίσει ποτέ. Ειδίπους. Μακάρι να χαθεί αυτός που τα άγρια δεσμά από τα πόδια μου έλυσε και από το θάνατο με έσωσε. Δεν μου έκανε κανένα καλό. Γιατί αν πέθαινα τότε, ούτε στους φίλους μου, ούτε και στον εαυτό μου θα έφερνα τόση συμφορά. Να πω κάτι γι' αυτό. Να πω πρώτα για το Αγρίας Πέδας. Το Αγρίας Πέδας είναι στο στίχο 1349. Το δράμα που εξετάζουμε είναι ένα δράμα άγριο. Άγριος είναι ο τρόπος, αγρίας ας το πούμε, αγρίας, άγριος είναι ο τραχής, αλλά και αυτός που χρησιμοποιείται στην άγρα, δηλαδή στο κυνήγι. Πέδι, αγρίας πέδας που λέει, πέδι είναι ο δεσμός. Λέμε σήμερα τροχοπέδι, λέμε χειροπέδι.
αυτό που παιδεύει, που, δηλαδή, πώς το λένε, εμποδίζει τους τροχούς, η τροχοπέδη, και αυτό που εμποδίζει τους, τα χέρια. Χειροπέδες. Χειροπέδες, ναι. Παιδάω σημαίνει δένω, δεσμεύω. Να πούμε ότι το δράμα που εξετάζουμε είπαμε ότι είναι άγριο, ακραίο, βίαιο και σφοδρό. Καμιά τραγωδία στην παγκόσμια δραματουργία δεν παρουσιάζει τόσο πόνο και τόση φρίκη όσο ο Ειδίπους. Άγριος είναι ο τρόπος με τον οποίο έδεσαν τα πόδια του νεογέννητου. Δηλαδή, ανεπίτρεπτο, όπως το λένε, μόνο που το ακούς, πώς να το πω, σαστίζεις από τη φρίκη. Άγρια ήταν η σφίγγα. Ο Παλέφατος την ονομάζει άγρια. Έτσι ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχει φράση αγρία για τη σφίγγα. Θα πω μετά ποιος είναι ο Παλέφατος. Άγρια είναι η πατροκτονία του Ειδίποδος. Άγρια είναι και η δράση του δράματος. Είναι ραγδαία. Άγρια είναι και η σύζευξη με τη μητέρα. Άγριο είναι και το τέλος. Απαγχωνισμός για την Ιωκάστη, αυτοτύφλωση για τον Ειδίποδα. Να κάνω μία παρένθεση εδώ να πω ποιος είναι ο Παλέφατος. Ήταν γραμματικός του 3ου αιώνα π.Χ. Σώζεται μόνο σε αποσπάσματα τα κείμενά του. Το πιο διάσημο έργο του ήταν «Λύσεις των μυθικών ηρημένων», στο οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει με λογικό τρόπο τους μύθους όπως ο Ευήμερος. Τέλος πάντων, ένα άλλο σχολείο που θα ήθελα να κάνω, τουλάχιστον να ξέρουμε ποιος είναι ο Παλέφατος, να μην λέμε ένα όνομα έτσι. Κάτι άλλο, ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Λέει εδώ, μακάρι λέει να μην με έσωζε, αυτός σου λέει που με έσωσε, που προσπάθησε να με σώσει, δεν μου έκανε κανένα καλό. Θέλω να πω, πόσο άγνωστες είναι οι συνέπειες μιας πράξης μας. Δηλαδή, πόσες φορές κάνουμε μια πράξη ή λέμε κάτι με καλές προθέσεις. Και καταλήγει αυτή η πρόθεσή μας, η καλή μας πρόθεση, καταλήγει να γίνεται ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό είναι σπάνια και πολύτιμη η πραγματική ευεργεσία. Mm. Και τόσο πολύ την τιμούμε. Δηλαδή, καταλήγει να γίνει κάτι στο οποίο δεν το είχαμε φανταστεί εμείς. Εμείς ξεκινήσαμε να πούμε κάτι, να βοηθήσουμε κάποιον. Αλλά αυτοί εδώ οι βοσκοί προσπάθησαν να βοηθήσουν αυτό το παιδί, το ανίσχυρο βρέφος. Και το μόνο που κατάφεραν ήταν να φέρουν το χρησμό, να τον βάλουν σε κίνηση το χρησμό. Πες. Όπως είπαμε και πριν ότι στην εκπαίδευση ενός παιδιού, στην παιδεία ενός παιδιού, οι γονείς που ικανοποιούν όλες τις επιθυμίες του παιδιού, στην πραγματικότητα το υπονομεύουν, του κάνουν κακό. Ναι, μα θέλουν το καλό του και λέει ναι, θα κάνω... Μέσα από το μυαλό του. Δεν θα του λείψει τίποτα. Μα το σημαντικό πράγμα, αυτό που θα σε κινητοποιήσει στη ζωή, είναι οι ελλείψεις. Δεν έχεις κάτι και θέλεις να το κατακτήσεις. Λοιπόν, μιλάω χορός τώρα. Κι εγώ έτσι λέει θα ήθελα. Λέει ο Ειδίπος, ούτε του πατέρα μου φωνιά στα γινόμουν και ούτε η θνητή θα με ονόμαζαν άνδρα εκείνης που με γέννησε. Τώρα είμαι θεομίσιτος, άθεος, είναι το κείμενο, θα μας πει Σταύρο, και παιδί ανώσιων γονιών και ομογενής με εκείνους που με γέννησαν, ο άθιος. Και αν υπάρχει κάτι πιο κακό και από το ίδιο το κακό, τούτο στον Ειδίποδα έλαχε. Λοιπόν, λέει εδώ, άθεος, για πες μας την ετυμολόγηση. Ο Δαμάσχιος, ο τελευταίος διευθυντής της Ακαδημίας του Πλάτωνος, κάνει δύο ετυμολογήσεις, πολύ σημαντικές. Άθεόνεστη το κατασπάν και καθέλκιν το εν ημίν θείον, εις το γηγενές και αλητήριον και γιγαντώδες ή τιτανικών δεσμοτήριον. Άθεο είναι αυτό που διασπά και έλκει το εντός μας θείον, προς τα κάτω, στο γήινο, ασεβές, γιγαντώδες ή τιτανικό δεσμοτήριο. Και συνεχίζει μετά. Άθεόνεστη το μη την αθανασία της ψυχής διασώζειν και ανάγειν εις το θειοειδές και συνάγειν αυτήν προς το θείον, αρήκτης και αλήτης δεσμής. Άθεο είναι αυτό που δεν διασώζει την αθανασία της ψυχής και δεν την ανάγει στο θείο επίπεδο και δεν την συνδέει με αυτό, με άρρηκτους και ακατάλητους δεσμούς. Αυτό το βρίσκουμε στα φραγμέντα του Δαμασκίου ή στο λεξικό Σουίδα, η Σούδα. Ναι.
Μιλά λοιπόν τώρα ο χορός. Δεν ξέρω να πω πως σωστές έχεις πάρει αποφάσεις, γιατί προτιμότερο θα ήταν να μην υπάρχεις παρά τυφλός να ζεις. Προτείνει δηλαδή ο χορός ότι θα ήταν καλύτερα να είχε αυτοκτονήσει ο Ειδίπους. Και τώρα ο Ειδίπους εξηγεί τους λόγους της τύφλωσής του. Μη ζητάς να με πείσεις πως φρόνημα δεν έχουν τούτα εδώ πραχθεί. Μήτε πια να με συμβουλεύεις, γιατί αν έβλεπα, δεν ξέρω με τι μάτια στον Άδη, σαν πήγαινα, θα μπορούσα να κοιτάξω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, την Άμηρη, που και στους δυο μαζί τέτοια κακά έχω καμωμένα, που αξίζουν πιο χειρότερα και από αγχώνη ακόμα. Εδώ τίθεται ένα θέμα. Πώς θα κοιτάξω, λέει, τους γονείς μου στον κάτω κόσμο? Δηλαδή η ψυχή διατηρεί μια γνώση μετά θάνατον. Αυτό το λέει και ο Όμηρος. Και στη Λάμδα Ραψοδία που ανταλλάσσει πληροφορίες με την μητέρα και στην Ωμέγα Ραψοδία που λέει, ονομάζεται Μικρή Νέκια, εκεί που κατεβαίνουν οι μνηστήρες στον κάτω κόσμο και ρωτά ο Αγαμέμνον να μάθει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Και λένε οι μνηστήρες τα νέα τους. Και ο Αγαμέμνον τους λέει τη δικιά του ιστορία. Κατά τη γέννηση ξεχνάει η ψυχή. Όχι μετά το θάνατο. Μάλιστα. Η γέννηση είναι αυτή που μας κάνει, που κάνει την ψυχή να ξεχνά τι έχει ζήσει πριν. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αντίληψη και τη βλέπουμε και εδώ. Ναι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν ένα μαγνητόφωνο. Δηλαδή, αυτό το μαγνητόφωνο έχει σταματήσει να ηχογραφεί τη στιγμή του θανάτου. Άρα λοιπόν, η μνήμη δηλαδή έχει μια μνήμη που σταματάει εκεί στην ώρα του θανάτου. Άρα λοιπόν, για να μάθει κάτι καινούριο πρέπει να έρθει μια καινούρια μνήμη που είναι πέρα από αυτό που έχει σταματήσει το δικό σου μαγνητόφωνο. Μάλιστα. Πάντως υπάρχει ανταλλαγή, δηλαδή τι γίνεται, υπάρχει ανταλλαγή των πληροφοριών στον κάτω κόσμο. Έχουμε κάτι τέτοιες ιστορίες στα όρια του Λυκόφωτος που μας έχουν πει κάποιοι φίλοι? Όχι, γιατί λένε ότι δεν παίρνει τίποτα μαζί, δεν παίρνει τίποτα η ψυχή μαζί της μετά το θάνατο. Ίσα-ίσα, παίρνει κάτι. Αυτά τα λένε οι άθεοι. Μάλιστα. Η ψυχή παίρνει μαζί της κάτι. Δεν παίρνει το σώμα, δεν παίρνει υλικά πράγματα μαζί, αλλά υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που τα παίρνει μαζί. Παίρνει και τον πόθο της για να ζήσει. Ναι. Και αυτές είναι οι ψυχές που ταλαιπωρούνται οι ίδιες και ταλαιπωρούν και τους ζωντανούς. Οι φιλοσώματες ψυχές που αγαπούν το σώμα και παθαίνουν να παραμένουν εκεί.